Προσπαθούμε όσο μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ναι, σας ευχαριστώ. Είμαστε καλά. Θα σας παρακαλούσα να είστε λίγο σχετικά κοντά στο μικρόφωνο της συσκευής για να σας ακούμε. Ήρθε κόσμος, έχετε κόσμο. Μάιο δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Ιούνιο, από τα μέσα Ιουνίου ξεκινήσαμε λίγο καλύτερα. Τώρα έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Είμαστε καλά. Ναι. Λείπουν οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι, θα μπορούσε να το πει κανείς. Φαίνεται. Εγώ φαίνεται ότι λείπουν αυτοί σε μεγάλο ποσοστό οι Ρώσοι. Ουκρανοί δεν είχαμε πολλούς, αλλά μέσα από τα γραφεία ερχόταν και αυτοί ένα μικρό ποσοστό. Περισσότερο όμως λείπουν οι Βαλκάνοι. Οι Βαλκάνοι που πρώτα είχαν τη δυνατότητα την οικονομική να πάρουν τα. Και βέβαια λείπουμε και σε πολύ μεγάλο βαθμό εμείς. Εμείς οι Έλληνες. Στα μαγαζιά της Σάρτης, για παράδειγμα, που τροφοδοτούνται από τους Έλληνες, διότι οι ξένοι ελάχιστα πράγματα ψωνίζουν. Ψιλολόγια, συνήθως πίτα γύρω. Και κανένα, αν πιούν ένα ποτό το βράδυ, λείπουν οι Έλληνες, οι οποίοι είχαν και λεφτά και ξόδευαν. Το ευχάριστο είναι ότι το Σάββατο πέρασα από τη Σάρτη το βράδυ και οι ταβέρνες κάτω μπορεί να είχαν παρέες οι οποίες δεν καταναλώναν έτσι πολλά αγαθά, όπως οι Έλληνες. Αλλά είχε κόσμο. Αλλά είχε κόσμο, ήταν γεμάτο. Λοιπόν, για να δούμε λίγο, κύριε Τζίτζιο, την υποδομή τώρα για να εξυπηρετηθεί άλλο κόσμος. Εγώ λέω ότι κάποιες περιοχές έχουν κορεστεί, δεν χωράνε άλλο. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχουν τα δίκτυα και δεν χωράνε κι άλλο κόσμο, αλλιώς θα τις καταστρέψουμε. Δηλαδή αν στις καβουρότρυπες ορμήξουν άλλοι 5.000 θα διαλυθεί το σύμπαν. Αν ας πούμε στη Σάρτη νοικιάσετε κι άλλο μπροστά στην ακτή, δεν θα χωράει να μπει κανένας. Δεν θα μπορούν τα πίσω διαμερίσματα να εξυπηρετηθούν. Δηλαδή είμαστε σε τέτοια σημεία. Έχει γίνει ένα γενικό πολεοδομικό σχέδιο και στο Δήμο Τωρώνης και στο Δήμο Σφρονίας, που είναι αυστηρό στη δόμηση αυτών των καταστάσεων. Περιορίζει δηλαδή και τη δόμηση, την εκτός σχεδίου δόμηση, περιορίζει τα μεγάλα ξενοδοχεία, όχι τα μεσαία ξενοδοχεία, όχι τα μεγάλα, τα μεσαία ξενοδοχεία, και προσπαθεί να στείλει σε οργανωμένη δόμηση, δηλαδή να πάει δίπλα στους οικισμούς που υπάρχουν νερά, που υπάρχουν βιολογικοί, να μπορέσει να κάνει σε αυτό το πράγμα, να μην επηρεάζει ευρύτερα το φυσικό περιβάλλον. Ναι. Η συντονία δηλαδή για τις θέσεις εργασίας θέλει 2-3 μεγάλα συγκροτήματα τουριστικά. Ένα πρώτο τώρα ξεκινάει η ανάπτυξη στον Αϊγιάννη, η αξιοποίηση στον Αϊγιάννη μέσα από το ΤΑΙΠΕΔ. Έχει γίνει, το έχει πάρει ο Μεντικίδης, είναι στην τελική φάση της σύμβασης με το ΤΑΙΠΕΔ. Εμείς υποστηρίζουμε αυτή την. Ξέρουμε τι θα κάνει ο επενδυτής. Μια τουριστική μονάδα και θα κάνει και βίλες. Ναι. Βίλες, εμάς δεν μας θέλετε στην Χαλκιδική να κάνουμε σπίτια. Γιατί θα πρέπει να κάνουν και βίλες οι επενδυτές, να τις πουλήσουν, να μένει μόνιμα κάποιος. Να σας πω. Γιατί υποστηρίζει το ξενοδοχείο. Από μόνο το ξενοδοχείο δεν θα έλεγα ότι μπορεί να είναι βιώσιμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πουλήσει τις βίλες οπωσδήποτε. Γιατί μπορεί θα τις πουλήσει για να χτίσει το ξενοδοχείο. Μα αυτό όχι, δεν ήθελε να κάνει και ο Καράς. Ο Καράς, ο Στέγκος. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, βρίσκω κοψοχρονιάς μια έκταση, την παίρνω, ανεβάζω συντελεστή δόμησης, διότι το υπεχοδέ μου δίνει για ανάπτυξη και κάνω οικιστική ανάπτυξη. Δηλαδή, αυτό που δεν με θέλετε εμένα να κτίσω στο Μαρμαρά σπίτι εγώ, το κάνει ο Μεντεκίδης στον Αγιάννη, για παράδειγμα. Όχι. Θα το κάνει, υποτίθεται θα το κάνει. Μιλάμε για δόμηση, η οποία δόμηση έτσι και λέω, εκτός σχεδίου δόμηση για ένα ξενοδοχείο είναι 20%. Σε αυτή τη δόμηση θα χτίσει και ο Μεντεκίδης. Εγώ στον Αϊγιάννη, κύριε Τζίτζιο, μπορώ να κατεβώ. Βέβαια. Όταν ο Μεντεκίδης χτίσει τις βίλες, εγώ θα μπορώ να περάσω μέσα από το Μεντεκίδη να πάω στη θάλασσα, αφού του δίνετε, όχι εσείς. Αφού το ΤΑΙΠΕΔ του πουλάει όλη την ακτή, ας πούμε, και εγώ δεν έχω πρόσβαση στην ακτή. Πώς θα γίνει αυτό? Ναι, αλλά πρέπει να γίνει και ένα ξενοδοχείο. Πρέπει να υπάρχει. Ξενοδοχείο να γίνει, αλλά θέλω να πάω κι εγώ. Εγώ από πίσω έχω ένα 300 μέτρα παράνομο, αλλά το νομοποίησα τώρα. Πώς θα περάσω να κατεβώ? Αυτό αφορά μια σειρά από καταστάσεις συνολικά στη Χαλκιδική. Μπορώ? Δεν μπορώ, κύριε Τζίτζιο, δεν μπορώ. Όπως δεν μπορώ να πάω στα κολπάκια του Πορτοκαράς, το ξέρετε. Δεν μπορώ. Αφήστε το. Λοιπόν, τώρα. Άλλη επένδυση που βλέπουμε. Μία άλλη επένδυση είναι στο Αζάντικο κάτω. Υπάρχει μία άλλη παρόμοια έκθεση, τύπου ήταν ένα κάμπι, αν θυμάστε. Ναι. Πριν από 10-15 χρόνια περίπου.
Εκεί, σε εκείνο το σημείο. Πόσα στρέμματα είναι εκείνο? Περίπου ίδια με το Ναϊγάνι, γύρω στα 250 με 300 στρέμματα. Τι θα γίνει εκεί? Φαντάζομαι δεν έχει προχωρήσει στο, σε αυτό το σχέδιο ακριβώς της ανάπτυξης, αλλά φαντάζομαι ότι είναι κάτι παρόμοιο. Η έκταση αυτή ανήκε πού, σε ιδιώτη? Αυτή η έκταση ανήκε στο ελληνικό δημόσιο και το ελληνικό δημόσιο είναι το παλιός αγελός. Ναι, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις δεχόνεστε εσείς στη μέση, ενώ οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμοι, να πείτε κοιτάξτε στο Ναϊγιάννη, είναι ένα δημόσιο κτήμα, αλλά θέλω και εγώ το 30% για μένα. Ας πούμε να φροντίσω και εγώ τα... γιατί δεν ρωτάει δηλαδή το ΤΑΙΠΕ, δεν ρωτάει η κυβέρνηση βασικά, το ΤΑΙΠΕ δεν είναι η κυβέρνηση. Δεν ρωτάει, ρωτηθήκατε, το συζητήσατε, είχατε άποψη, γιατί ξέρετε τις ανάγκες της περιοχής. Το ΤΑΙΠΕ μπορεί να μην τις ξέρει. Να σας πω, ακριβώς το αναπτυξιακό σχέδιο δεν το έχουμε δει εμείς, ούτε έχουμε πει τις απόψεις μας. Αυτό το οποίο θέλαμε εμείς είναι να αξιοποιηθεί ο Γιάννης. Γιατί ήταν μια περιοχή η οποία θα παίξει ένα προσθετικό ρόλο αναπτυξιακό και στην δική του και στον αγγελικό, αλλά και στην τουριστική. Σωστό, βεβαίω. Το θέμα είναι και υψηλού τουρισμού, μάλιστα καινούργια συγκροτήματα με νέα λογική. Μην κοιτάτε που έχουμε. Εμείς το μόνο διαφορετικό το οποίο θα λέγαμε εμείς στο ΤΑΙΠΕ θα ήταν να βάλει, ας πούμε, περισσότερο ξενοδοχείο, μεγαλύτερο ξενοδοχείο και λιγότερες βίλες. Βέβαια οι βίλες των 200 τετραγωνικών μέτρων που προβλέπονται σε αυτή την όλη διαδικασία είναι βίλες οι οποίες μας θα έρθουν έτσι πελάτες οι οποίες θα έχουν χρήματα να αγοράσουν αυτές τις βίλες. Ναι, άλλο να πουλήσει τις βίλες και άλλο να τις νοικιάσει σε υψηλού επίπεδου τουρίστες. Έχει διαφορά. Ναι, αλλά το να έρχονται κάθε χρόνο. Στο Σάνιτα τα πουλούσαν. Στο Σάνιτα τις πούλησε. Ο Στέγκος το τέτοιο θα τα πουλήσει για να κερδίσει, να πάρουν λεφτά για να κάνουν τα υπόλοιπα. Ο Στέγκος ήθελε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν συζητάμε να κάνει όλο το μέρος εκείνο εκεί πέρα και να κάνει κατάδυση. Εδώ μιλάμε για άλλα μεγέθη. Μιλάμε για 250 στρέμματα. Δεν μιλάμε για. Ναι, δεν μιλάμε για πολύ μεγάλη εκτάσει. Λοιπόν, άλλη επένδυση που είναι σε εξέλιξη. Η μία άλλη επένδυση είναι αυτή. Τώρα το ΤΑΙΠΕ έχει και άλλα κίνητα, το οποίο εγώ έχω έρθει σε επαφή μαζί τους και τους είπα ότι δεν θα κάνετε τίποτα αν δεν... Όπως για παράδειγμα μικρά χωραφάκια. Υπάρχουν πολλά διάσπαρτα. Γυαλί, η οποία είναι διάσπαρτα και στη Σάρτη και στη Σικιά. Εγυαλί, εγυαλί. Παλιά εγυαλί. Παλιά δημόσια χτήματα, δηλαδή ο γυαλός. Παλιά ήταν μέσα στο μέσα, είχε όπως το αζάμπικο. Ήταν πιο βαθιά δηλαδή στη σειρά, λόγω της αλλαγής των κλιματολογικών συνθήκων, έχει οριοθετηθεί πολύ μπροστά. Και αυτό το δημόσιο χτήμα δηλαδή... Δηλαδή κατέβασε το ποταμάκι και έφτιαξε ένα χωραφάκι 10 στρέμματα, εννοείται μπροστά στη θάλασσα. Όχι 10 στρέμματα, πολύ μεγαλύτερο. Πού είναι αυτό? Πάντα στη Σικιά έχουν ένα μεγάλο δημόσιο χτήμα γύρω στα 100 στρέμματα. Πού? Και στη Σάρτη έχουν ένα δημόσιο χτήμα. Γιατί να τους τα αφήσετε? Αυτά είναι δικά σας, γιατί να τους τα αφήσετε? Ακριβώς αυτό τους έχω. Και ξέρετε, το ΤΑΙΠΕ θα το πουλήσει και θα μας κόψει όλες τις ακτές. Όπου υπάρχει, από τη μια τα beach bar, από την άλλη μεριά το ΤΑΙΠΕ πουλάει, από την άλλη εσείς νοικιάζετε, δεν θα υπάρχει πρόσβαση σε κανέναν και στο τέλος τι θα γίνει? Λοιπόν, εμείς δεν θα αφήσουμε, αυτό θέλω να σας πω, ότι εμείς δεν θα αφήσουμε να κάνει ανάπτυξη το ΤΑΙΠΕ αιτή που δημιουργεί προβλήματα, όπως και στη ΣΥΚΙΑ, όπως και στη ΣΑΤΗ. Οικοδομικοί συνεταιρισμοί τώρα. Έχετε... Θα αφήσουμε να κάνει ανάπτυξη εκεί που δεν δημιουργεί προβλήματα. Και σας είπα ότι η Συνθονία πρέπει να γίνουν 3-4 μονάδες τέτοιου είδους. Μακάρι να γίνει και ο Αιγιάννης, να γίνει και το Αζάβικο, να γίνει και μια μονάδα κοντά στο Κρυαρίτσι σε μια αντίστοιχη έκταση για να καλύψουμε. Ναι, αλλά στο Κρυαρίτσι ο συνεταιρισμός εκεί αγοράζοντας από τα μοναστήρια απέναντι χιλιάδες στρέμματα πήγε να σας φέρει. Μπορεί τώρα κάποιος ιδιώτης, προσπαθούμε να μπει ένας ιδιώτης, να πάρει την έκταση αυτή, να την αγοράσει ένα μέρος τουλάχιστον και να κάνει ένα μεγάλο ξενοδοχείο. Ναι, άλλο ξενοδοχείο, άλλο όλη η περιοχή, μερικές χιλιάδες στρέμματα, διάσπαρτα. Όχι αυτό το οποίο έχει προταθεί. Ναι, εκεί όμως νερά, ρεύματα, πώς θα γίνει, δηλαδή. Αν γίνει μία ανάπτυξη και συμφωνεί η τοπική αυτοδιοίκηση, όλοι μαζί θα μπορέσουμε να βρούμε λύση. Μάλιστα. Τώρα, επινοικίαση Αιγιαλού. Πέρσι τι χρήματα εισπράξατε από επινοικιάσεις? Τα παίρνετε τα λεφτά από τα μαγαζιά, τα beach bar, όσα νοικιάζετε? Γεια σας. Προσπαθούμε να τα πάρουμε. Από τον Ιούνιο μήνα και μετά, μοιραζόμαστε τα χρήματα με τη χρηματική υπηρεσία. 50-50.
Αυτό το καινούριο, αυτό το καινούριο το κόλπο τι είναι τώρα δηλαδή? Από πέρυσι εφαρμόζεται αυτό. Ξέρω, αλλά, αλλά άκουσα το συνάδελφό σας από την, από την Νέα Προποντίδα. Μου λέει το εκτιματική πήρε 1 εκατομμύριο και εγώ πήρα 80.000. Ε, τι κάνουμε, για. Πώς πήρα 1 εκατομμύριο? Έτσι μου είπε ο δήμαρχος της Προποντίδας. Εσείς τα... Ποιος νοικιάζει τελικά εσείς για... Και ίδιο υπογράφουμε το συμβόλαιο. Εμείς, ο Δήμος. Ο Δήμος έχει την έκταση αυτή, αλλά μετά από θετική άποψη της κτηματικής υπηρεσίας. Η οποία κτηματική υπηρεσία ελέγχει το συμβόλαιο αυτό. Και ελέγχει αν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές μέσα στον Αιγαλό. Αυτό ελέγχει το... Ναι, αλλά η κτηματική υπηρεσία στη Χαλκιδική ξέρετε πώς λειτουργεί. Ένας υπάρχει για να ελέγχει. Σε εσάς είναι να ελέγξετε, τι να, να πρωτοελέγξετε. Γενικά όμως αντιδρά γρήγορα. Μια μικρή υπηρεσία σε αυτόν τον τομέα αντιδρά γρήγορα. Ναι. Έτσι κατεγγραφή. Τα κάμπινγκ σας πώς πάνε? Τα κάμπινγκ πάνε καλά. Είμαι ευχαριστημένος από την εικόνα που παρουσιάσαμε φέτος. Προσπαθήσαμε... Ποια κάμπινγκ δουλεύετε εσείς, Πλατανίτσι? Δουλεύουμε το Πλατανίτσι και στην παραλία της Οικιάς. Η παραλία της Οικιάς θα είναι η τελευταία χρονιά φέτος που θα δουλέψουμε, γιατί ήδη εκείνη η περιοχή είμαστε στη φάση της πολεοδόμησης και της επέκτασης της β' κατοικίας της Οικιάς, οπότε του χρόνου δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να λειτουργεί το κάμπινγκ αυτό. Τι θα γίνει εκεί? Έτσι θα γίνει ένας κοινόχρηστος χώρος, ο οποίος θα ικανοποιεί τις ανάγκες του πίσω μέρους, του μετώπου δηλαδή, από πίσω από, το, από αυτό το οποίο θα... Θα είναι για να καλύπτει τις ανάγκες. Το Πλατανίτσι είστε ευχαριστημένοι. Θα το κρατήσετε για θα δούμε κανένα Ρώσο να έρχεται εκεί να σας προσπαθεί να σας πείσει στις τοπικές κοινωνίες. Αν και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε ότι θα μπούμε στη διαδικασία αυτή, θα σας το διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τώρα, οι μονές απέναντι και οι επινοικιάσεις περιοχών. Η Σιθωνία και ιδιαίτερα η ανατολική της πλευρά έχει μικρές ακτές, χούφτες με αμμουδιά και κάποια κτήματα και περιοχές οι οποίες ανήκουν στα μοναστήρια. Η πρόσβαση κόβεται όταν, για παράδειγμα, εκμεταλλεύεται κάποιος την περιοχή και έχουμε αρκετά τέτοια, δεν μπορεί να κατεβείς κανείς, πρέπει να περάσει μέσα από δρόμους που ουσιαστικά είναι ιδιωτικοί. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Όπως τα κάμπινγκ, ας πούμε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, ναι, όπως τα κάμπινγκ, ναι. Καταλαμβάνουν όλο το... Ας πούμε, ο αρμενιστής έχει εφήσει μία δίωδο αριστερά, αλλά είναι υποτυπώδη, ας πούμε. Είναι πολύ δύσκολο να κατεβείς κάτω. Ναι. Βέβαια από την άλλη μεριά τώρα περνάς μέσα από το κάμπινγκ και να εξυπηρετεί ολοόμενος και να παίρνει όλες τις υποδομές που έχει το κάμπινγκ εκεί πέρα και να μην πληρώνει ένα ευρώ. Και αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται, δεν είναι σωστό δηλαδή. Και προσπαθούμε να πείσουμε τους, έτσι, τους καμπίστες, δηλαδή τους ανθρώπους που έχουν τα κάμπινγκ, να βάζουν ένα μικρό εισιτήριο. Ένα μικρό εισιτήριο για να βολεύομαστε όλοι. Και νομίζω το κάνουν. Τουλάχιστον οι είχαμε σε συνεννόηση και νομίζω κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή βάζουν ένα μικρό εισιτήριο και ικανοποιούνται όλοι. Δεν είχαμε προβλήματα αυτό το χρονικό διάστημα. Παλιά είχαμε προβλήματα γιατί το είχαν δει πολύ στακτικά τα κάμπινγκ ότι θα παίρνουν πολλά λεφτά από αυτή την όλη διαδικασία. Καταλάβαμε ότι ναι, δεν πρέπει. Δεν είναι δυνατόν και τα κάμπινγκ να κλείνουν όλη την ακτή εφόσον δεν υπάρχει άλλο μέρος. Δηλαδή υπάρχουν σπίτια σε μερικές των περιπτώσεων. Υπάρχουν χωριά πλάι-πλάι που πρέπει να εξυπηρετηθούν. Να πληρώσουν όμως ένα μισό ευρώ για να κατεβούν κάτω δεν είναι. Καλά, τώρα αν έχει σπίτι ο άλλος να πάει μέσα στη θάλασσα να κάνει μπάνιο με μισό ευρώ, θα σκοτωθούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τον προσβάλλεις, ας πούμε. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα η ακτή να μην είναι κανενός. Να υπάρχει πρόσβαση. Εντάξει, κοινόχρηστη είναι η ακτή, αλλά εγώ πιστεύω πάντα στη συνεργασία, πιστεύω στην καλή βούληση και στην καλή διάθεση και νομίζω ότι όλα γίνονται. Εμείς εδώ πέρα εφαρμόζουμε, συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς, με τα κάμπινγκ, με τα ξενοδοχεία, με τα ενοικιαζόμενα, με τους εμπορικούς συλλόγους και θα έλεγα ότι η Σιθωνία είναι μια περιοχή η οποία έχει κρατήσει αυτό το φυσικό χαρακτήρα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν παρουσιάζει φαινόμενα χωρισμού όπως στην Κασάνδρα. Μπορώ να θα έλεγα ότι οι χρήσεις διαχωρίζονται κατά κάποιο τρόπο, δεν είναι τόσο μπερδεμένες οι χρήσεις όπως σε άλλες τουριστικές περιοχές. Είναι μια περιοχή όποιος, όποιος και να έρθει και να επιλέξει είτε κάμπινγκ, είτε ξενοδοχείο, είτε νοικιαζόμενο, θεωρώ ότι θα περάσει καλά. Σας ευχαριστώ Δήμαρχε, να είστε καλά και καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Γνωριμία με την Συθωνία. Σε γενικές γραμμές, γιατί αν κανείς μπει λίγο πιο βαθιά στα θέματα, είναι τεραστίων διαστάσεων. Τεραστίων διαστάσεων.